Ο Καλησπέρα, συνάδελφοι. Ε, με δέο κάθομαι σε αυτό το βήμα που είναι υγρό από τα δάκρυα προηγούμενων συμβούλων. Και παρακαλώ άλλη φορά να έχουμε την καθαρίστρια έτοιμη να τα σκουπίζει, γιατί η υποκρισία κάπου έχει και το όριό τη. Ε, Α ξεκινήσω από κάποιες αναφορέ που γίνανε ει βάρο τη παράταξή μα, από συγκεκριμένου συμβούλου. Όσον αφορά αυτό το περιβόητο εκκλησάκι στην Παλαιών Πατρών Γερμανού, ήταν παράνομο εξ αρχή. Η μετακίνησή του σε σημείο που δεν εμποδίζει ε, τόσο πολύ τη δέλευση των πεζών, δεν ε, αναιρεί την παρανομία. Είναι ακόμα εκεί και παραμένει παράνομο με τι ευλογίε τη προηγούμενη διοίκηση. Η οποία φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή παράταξη δημιουργία για τη Θεσσαλονίκη, με την παράταξη του κυρίου Γκιουλέκα. Είπαμε χίλια δυο, είπαν χίλια δυο πράγματα ε, για τη Χρυσή Αυγή και φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε ότι 17 Νοέμβρη, ε, η δράση 17 Νοέμβρη επικροτούταν από τα κόμματα της Αριστεράς. Είστε αδιάβαστοι κύριε Αριστερά. Στην... Ωραία. Άφησαν υπονοούμενα λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι, και θα μου μιλάτε ε, λίγο καλύτερα, δεν ανάγκη να με μαλώνετε τόσο, μπορείτε να το πείτε πιο ευγενικά. Ε, άφησαν υπονοούμενα κάποιοι συνάδελφοι ότι επειδή ταυτίζεται αυτή τη στιγμή από ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού ε, η Νέα Δημοκρατία ω συμπαθούσα παράταξη με την Χρυσή Αυγή, άρα πρέπει και η 17 Νοέμβρη να ταυτιστεί ε, με την αριστερά. Η αριστερά πάντα καταδίκαζε τις, τις, τις τυφλές βίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσετε, γιατί δυστυχώς η, η, Νέα Δημοκρατία και η δεξιά παράταξη στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της σε κόμματα τα οποία άσκησαν βία κατά του πληθυσμού. Οπότε ας το αφήσουμε αυτή τη συζήτηση και στο κρεμασμένο το σπίτι ας μην μιλάμε για σκηνή. Πάμε λίγο παραπέρα. Όσον αφορά τι αναπλάσει που δυσχεραίνουν τη ζωή των ανθρώπων. Συμφωνώ, ναι. Ε, έχω γνωρίσει πάρα πολλά τετράτροχα τα οποία παραπονούνται που δεν μπορούν να ανέβουν στο πεζοδρόμιο. Αν θέλετε λοιπόν εσεί να υποστηρίξετε τα τετράτροχα και όχι του ανθρώπου, με γεια σα, με χαρά σα. Πάμε τώρα στο βασικό ζήτημα που θα έπρεπε να είναι, που, που είναι τη επικαιρότητα, που είναι η δολοφονία που συνέβη στο, κερατσίνι, στο Κερατσίνι. Μια πολιτική δολοφονία που έχει ομοιότητε με παλαιότερε δολοφονίε. Με μια παλαιότερη δολοφονία που έγινε στην πόλη μα. Το επόμενο πρωί, Ακούγαμε όλοι έκπληκτοι στην τηλεόραση να βγαίνουν και να μιλάνε έγκριτοι δημοσιογράφοι και να λένε ότι ήταν ε, μια διαφωνία πάνω σε αθλητικά ζητήματα. Δηλαδή θα μας πούνε ότι εκτελέστηκε ο άνθρωπος γιατί ήταν εκτέλεση, γιατί διαφώνησε για το offside. Σε λίγο και αυτά θα ακούσουμε. Αμέσως μετά μας λέγανε στα αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη ήταν τροχαίο. Μετά το επόμενο που θα ακούγαμε ήταν ότι έφταιγε συγκεκριμένο κόμμα τη αριστερά, όπω και τότε ήταν προβοκάτσια των κομμουνιστών. Αυτά τα αφήσουμε στην άκρη και α δούμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι έχουν δημιουργηθεί φράι κόρπς σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μια παραστρατιωτική οργάνωση, ντυμένη με κοινοβουλευτικό μανδύα, η οποία γιγαντώθηκε με τη στήριξη συγκεκριμένων κομμάτων. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όταν από το 2008 αποδεδειγμένα με βίντεο, δρούσε η Χρυσή Αυγή συμπληρωματικά στις α, ε, επιχειρήσεις των ΜΑΤ, στις διαδηλώσεις και συνεχίστηκε αυτή η πρακτική και με την κυβέρνηση του Πασόκ και με την τρικοματική και με τη δικοματική. Τι συζητάμε τότε, πώς, πώς γιγαντώθηκε η Χρυσή Αυγή, από τον ουρανό έπεσε, ξυπνήσαμε ένα πρωί και ανακαλύψαμε ότι ο φασισμός αλώνει Αλώνει και αλωνίζει στην κοινωνία μα. Είναι δυνατόν να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να τα λένε εκπρόσωποι κομμάτων τα οποία καλλιέργησαν τη, τη, το ρουσφέτη στην κοινωνία, θεώρησαν και δημιούργησαν καταστάσει όπου οι πολίτε ήταν εξαρτημένοι από ενό είδου προστάτη, πολιτικού προστάτη, για να μην πω τη σκληρότερη έκφραση που είχε πει ο αρχηγό του κόμματό σα πριν μερικά χρόνια. Και αυτή η κατάσταση, αυτό το πολιτικό κενό που δημιουργείται με την κρίση, έρχεται να το καλύψει φυσικά η αλητεία τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια, ξεχνάνε όλοι και το, ε, μια βασική παράμετρο τη αστική δημοκρατία. Ότι πάει χέρι-χέρι με την οικονομική ανάπτυξη. Αν δεν έχει οικονομική ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχει δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, η κοινο... έτσι είναι η κοινωνία και έτσι ήταν οι κοινωνίε πάντα. Αυτό το ξεχνάνε όλοι. Και λένε ότι φταίνε χίλια δυο πράγματα. Αλλά αυτή, ο κύριο λόγο είναι αυτό που γιγαντώνται. Είναι η ανέχεια που εξαπλώνεται σε μέρο του πληθυσμού και βρίσκουν εύκολα χώρο, εύκολα χώρο αυτέ οι ομάδε να δράσουν. Τι κάνουμε τώρα εμεί στη Θεσσαλονίκη. Ερχόμενο ένα οποιοδήποτε επισκέπτη ή κάτοικο τη πόλη από την Αθήνα θα μπει από τη δυτική είσοδο. Στο δεξί του χέρι θα δει τον σταθμό από τον οποίο μεταφέρθηκαν οι Εβραίοι συμπολίτε μα στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Το αμέσως επόμενο που θα δει είναι το διατηρητέο της ανηγενήσεως στο αριστερό του χέρι, το οποίο μετά από χρόνια και χρόνια προσπαθειών σας επιτέλου επιτέλους ε, τελειώνει τώρα και θα παραδοθεί στους πολίτες αυτής της πόλης και ακριβώς από πάνω θα δούμε μια φωτεινή ταμπέλα του συγκεκριμένου κόμματο και, τα... και τα εμβλήματά τους που είναι μεταμφιεσμένοι αγγυλωτοί σταυροί. Εγώ ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι οποιαδήποτε ταμπέλα σε πρόσωψη πρέπει να, να, κατε, να κατεβαίνει, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Ζητώ λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα, αν είναι δυνατόν, Πρόεδρε, και αύριο το πρωί να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ώστε αυτό το εμετικό σύμβολο που προσβάλλει αυτή την πόλη να κατέβει από εκείνο το σημείο. Επίση, θα ήθελα να ζητήσω ότι το, το διατηρητέο τη αναγεννήσεω που όπου να είναι θα παραδοθεί να, αν είναι δυνατόν να γίνει το Μουσείο Κοινωνικής Ιστορίας που έχει ανάγκη αυτή η πόλη. Στην είσοδο της πόλης πρέπει να έχουμε εμβλήματα τα οποία να δείχνουν τους, τους αγώνες και, την, και τις συλλογικέ προσπάθειες αυτής της πόλης και όχι φασισταράδες που δέρνουν μετανάστες και σκοτώνουν πολίτες. Ένα τελευταίο, δύο μάλλον τελευταία, είναι ότι πρέπει να αποξηλώσουμε όλα τα απομεινάρια του ναζισμού. Γιατί αυτοί οι κύριοι δεν είναι νεοναζιστέ, είναι ναζιστέ, τελεία και παύλα. Όλα τα απομεινάρια του ναζισμού. Δύο απομεινάρια είναι κρεμασμένα εδώ έξω. Είναι η φωτογραφία του κυρίου Σερεμέτη. Όχι, δεν είναι κύριο, γιατί έχει πεθάνει, συγγνώμη. Του Μακαρίτη Σερεμέτη και του Μακαρίτη Μερκουρίου. Καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτών των κυρίων που συνεργάστηκαν τόσο καλά με τις κατοχικές δυνάμεις που μάλιστα ο κύριος, Σερε, ο κύριος Σερεμέτης διέταξε μόλις έγινε η βία, η εκτόπιση και δολοφονία των συμπολιτών μας να αλλάξουν τα εβραϊκά ονόματα από τους δρόμους. Καλό θα ήταν αυτές, αυτές οι φωτογραφίες να κατεβούν άμεσα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί. Και καλό θα ήταν επίσης οι δύο δρόμοι που φέρουν τα ονόματα αυτών των... Των συνεργατών, των δοσιλόγων και των, και των ναζιστών να αλλάξουν άμεσα και σε πρώτη προτεραιότητα ονομασία. Ένα τελευταίο για να, για να χαλαρώσω λίγο το κλίμα που όντως εγώ το, το, αυτή τη στιγμή το δυναμίτησα είναι για την εκδήλωση που έγινε την Κυριακή είδαμε ξαφνικά ότι η πόλη, παρόλη την μαγεία, που, αντιπαροχή, της αντιπαροχής, γιατί ο κύριος Καραμαλής εκτός, από την δημοκρατία, έφερε και, ο Καραμαλής τη δημοκρατία έφερε και την αντιπαροχή, να μην τα ξεχνάμε αυτά, είδαμε ότι η πόλη, παρόλε τις σοβαρές προσπάθειες που έγιναν από αυτό να καταστραφεί, δεν έχει καταστραφεί τελείω ακόμα. Χωρίς αυτοκίνητα παραμένει όμορφη και συμπαθής. Ας προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.